Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κηδών. Μπιλετάκια σόξι, εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες αποστέλουν οι τράπεζες. Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Συμβολική κατάληψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρωί. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους οι αγρότες σε όλη την Κρήτη. Συνεχίζεται η αγωνία για το πτώμα που βρέθηκε στην παραλία του Καβρού. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του θύματος. Με καλό καιρό στην Κρήτη τα Θεοφάνεια. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στο νησί. Εβδομάδα καθοριστικών εξελίξεων ξεκίνησε για το ασφαλιστικό εν ώψη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος ενημέρωσε σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς για το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο δεν περιλαμβάνει περικοπές στις παλαιές συντάξεις, προβλέπει όμως αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες αντιδρά έντονα η Τρόικα. Επίσης, ορίζεται πλαφόν 2.200 ευρώ για μια κύρια σύνταξη και 3.000 ευρώ για τις πολλαπλές συντάξεις. Έντονες επιφυλάξεις και διαφωνίες εξέφρασαν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις συναντήσεις που είχαν με τον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος τους παρουσίασε την κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό, προτού συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχα επαφές με τους πολιτικούς αρχηγούς πριν έρθω να σας δω. Θεωρώ ότι είναι κατεξοχήν εθνικό ζήτημα για το οποίο χρειάζεται συστράτευση στα πράγματα που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και νομίζω στον εξορθολογισμό και στην κοινωνική δικαιοσύνη μπορούμε πράγματι να συμφωνήσουμε. Δεν είναι δυνατόν η συντάξη ιδίως να είναι κάτω από αυτά που οι εργαζόμενοι κατέβαλαν τόσα χρόνια για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το επόμενο μέρος της ζωής τους. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό από τους εταίρους μας, γιατί τονίζω αφορά όχι μόνο το ελληνικό δίκαιο, αλλά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλαγιωτάκης τόνισε ότι η παράταξή του είναι αντίθετη σε κάθε ενδεχόμενο μείωση συντάξεων και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας ότι το μόνο που αναζητεί είναι μια συνένεση στο λάθος. Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι και σαφείς και ξεκάθαρες και έχουν διατυπωθεί επανειλημμένως στη Βουλή. Είμαστε εναντίον της οποιαδήποτε μείωσης στις συντάξεις και βεβαίως εναντίον της οποιαδήποτε αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία, αφού μελετήσει την συγκεκριμένη πρόταση, θα διατυπώσει και ξεκάθαρα τις απόψεις τους. Λέμε όχι στη μείωση των συντάξεων. Λέμε όχι στην αύξηση των εισφορών, που υπονομεύει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Λέμε ναι στην αύξηση των πόρων του ασφαλιστικού συστήματος με έσοδο ένα μέρος εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις. Ας αξιοποιήσουν επιτέλους τη στάση μας αυτή, να διαπραγματευτούν σοβαρά. Έχουν υποχρέωση να το κάνουν, αποφασιστικά. Μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι είναι πιο ανήσυχος σε σχέση με πριν και ζήτησε να υπάρξει επαγρύπνηση από την κοινωνία. Το ΚΚΕ θα αντιπαλέψει με όλες του τις δυνάμεις και μέσα στη Βουλή για να μην έρθει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και βεβαίως να καταψηφιστεί, κυρίως όμως το λόγο, τον ρόλο τον αποφασιστικό τον έχει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία μας που πρέπει να ξεχυθούν στους δρόμους της πατρίδας μας και να βροντοφωνάξουν κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση. Η κυβέρνηση με το ασφαλιστικό προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για οικουμενική κυβέρνηση. Δεν θέλει να αγγίξει τους βολεμένους, γιατί προφανώς και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν βολεμένοι τα δικά τους παιδιά που έχουν διπλές και τριπλές συντάξεις. Με τον τρόπο που βαδίζουν θα καταρρεύσουν. Τώρα επιβεβαιώνομαι περισσότερο σε αυτό που ζητάω οικουμενική, γιατί βλέπω ότι αυτοσχεδιάζουν, τρώνε χρόνο και αντί να διορθώνουν τα πράγματα μεγαλώνουν τις μαύρες τρύπες. Ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Υπουργό Εργασίας, ενώ με κείμενό του στο διαδίκτυο επιτίθεται στην κυβέρνηση για τα σημερινά ραντεβού. Βρήκε λοιπόν η κυβέρνηση τη λύση για το ασφαλιστικό και αυτές τις ώρες την στέλνει, αν δεν την έχει στείλει ήδη, στην Τρόικα για έγκριση.
Ταυτόχρονα, ο αρμόδιος υπουργός ενημερώνει τους αρχηγούς αλλά και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόταση της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι οι συναντήσεις του κ. Κατρούγκαλου είναι για τους φωτογράφους. Καμία συζήτηση, καμία αλλαγή, καμία διόρθωση δεν μπορεί να γίνει επί των προτάσεών τους. Μόνο χειραψίες, αλληλοκατανόηση και κρύα χαμόγελα. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Τώρα, με μια δεύτερη συστημένη επιστολή σε αρκετά πιο αυστηρό ύφος και τόνο, ξεκινά η νέα χρονιά για τους κόκκινους δανειολήπτες που δεν ανταποκρίθηκαν στις αρχικές επιστολές που έστειλαν οι τράπεζες. Οι επιστολές που έστειλαν αποτελούν την τελευταία ευκαιρία συμβιβασμού, καθώς όσοι δανειολήπτες δεν ανταποκρίθηκαν, συμπληρώνοντας την τυποποιημένη κατάσταση οικονομικής πληροφόρησης που συνοδεύει τις επιστολές των τραπεζών, κινδυνεύουν άμεσα να θεωρηθούν μη συνεργάσιμοι, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για να χάσουν ακόμη και τα σπίτια τους. Βροχή πέφτουν τα ραβασάκια των τραπεζών προς τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια, με τα οποία τους καλούν να δηλώσουν περιουσιακά στοιχεία και να προσέλθουν για ρυθμίσεις, αλλιώς θα καταγγείλουν τις δανειακές συμβάσεις και θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η νέα χρονιά αρχίζει για τους νέους δανειολήπτες με τη λήψη επιστολής από τις τράπεζες ως τελευταία ευκαιρία συμβιβασμού. Οι επιστολές απευθύνονται σε όσους είχαν λάβει την αρχική προειδοποίηση και δεν ανταποκρίθηκαν. Τώρα κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες και να αρχίσει η διαδικασία πληστηριασμού του ακινήτου τους. Καταρχήν πρέπει να συστήσω να υπάρξει ψυχραιμία. Αυτό είναι το βασικό. Δεύτερον, η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες όσον αφορά την πρώτη κατοικία που επί τόσα χρόνια προσπαθεί να βάλει το θέμα σε μία τάξη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί και η περιουσία αυτών των ανθρώπων αλλά και η κοινωνική ειρήνη. Επομένως, είναι θέμα που αποτελεί πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό της πολιτείας. Ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος πρέπει να συνεννοηθεί με την τράπεζά του, αν έχει δικηγόρο με τον δικηγόρο του, για να δει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες, εκτός από τις επιστολές τελευταίας ευκαιρίας στους δανειολήπτες, προετοιμάζονται για να διαχειριστούν τον όγκο των κόκκινων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει επαφές μεταξύ τους, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα μοντέλο που θα επιτρέπει χωρίς φορολογικά και άλλα διαδικαστικά εμπόδια τη μεταβίβαση ακινήτων από τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες. Οι μέγενοι γύρω από τους δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους φύγει, καθώς ο χρόνος ήδη μετρά αντίστροφα. Οι τράπεζες ζεσταίνουν τις μηχανές και ετοιμάζονται ώστε μέσα Φεβρουαρίου να ταρακουν τους κόκκινους δανειολήπτες και ιδιαίτερα όσους πιστεύουν ότι δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους ενώ διαθέτουν τα οικονομικά μέσα να το πράξουν. Τα ειδοποιητήρια των τραπεζών προς αυτούς που έχουν καθυστερημένες πάνω από 90 ημέρες οφειλές δανείων έχουν ήδη σταλεί. Συγκεκριμένα, η αποστολή των περισσότερων από τα περίπου 800.000 αρχικά ειδοποιητήρια ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2015, όπως είχε ζητήσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Είχαμε προτείνει τότε να γίνει παράταση της προθεσμίας και να μην αρχίσει η εφαρμογή του νέου νόμου για τα υπερχρεωμένα, ο οποίος είναι δυσμενέστερος, να μην αρχίσει από την 1η Πρώτου, αλλά να αρχίσει από την 1η Μαρτίου και να επέρθει μία τροπολογία του νόμου, ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπόρεσαν να καταθέσουν έγκυρες αιτήσεις στο ειρηνοδικείο να πάρουν τα χαρτιά από τις τράπεζες, διότι δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι τράπεζες. Και εδώ είναι το στοιχείο της ανωτέρας βίας, για το οποίο είχε μιλήσει η Ολομέλεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω να έχει γίνει τίποτα. Ελπίζω ότι θα δοθεί αυτή η παράταση, η οποία κρίνω ότι είναι αναγκαία. Οι συγκεκριμένες συστημένες επιστολές, που είναι σύμφωνες με τον κώδικα δεοντολογίας, περιλαμβάνουν ειδική πολυσέλιδη φόρμα οικονομικών πληροφοριών για το δανειολήπτη και ενημερωτικό φυλάδιο για τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων. Οι δανειολήπτες καλούνται να συμπληρώσουν από τα κλασικά στοιχεία ταυτότητας μέχρι το ύψος των καθαρών και μη αποδοχών, τα διάφορα επιδόματα, τα εισοδήματα από διάφορα περιουσιακά στοιχεία και άλλα. Καλούνται επίσης να ενημερώσουν την τράπεζα για τα τέλη και τους φόρους που πληρώνουν, τις δαπάνες των οικοκυριών, τις τυχόν αποταμιεύσεις τους, τις δαπάνες εκπαίδευσης που καταβάλουν, τις ιατρικές δαπάνες και γενικότερα τα πάσης φύσης έξοδά τους. Υποχρεώνονται επίσης να αναφέρουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που είναι στην κατοχή τους αναλυτικά, προσδιορίζοντας αντικειμενικές τιμές, εκτιμόμενες εμπορικές αξίες, υποθήκες επί αυτών, όπως και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τους. Ειδικότερα καλούνται να δηλώσουν καταθέσεις, γιόταχοι που έχουν στην κατοχή τους, μετοχές, άλλες επενδύσεις, ακόμη και τα συμβόλαια ασφαλειών ζωής που μπορεί να έχουν. Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να συνοδεύονται από ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώτητες, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, εκαθαριστικά,
βεβαιώσεις ρύθμισης οφειλών, περιοδικές και εκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στην τράπεζα εντός 15 εργάσιμων ημερών, δηλαδή 3 εβδομάδες μετά από τη λήψη της επιστολής. Η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη αξιολογείται και χαρακτηρίζεται συνεργάσιμος. Αν πρόκειται για επιχειρήσεις, λαμβάνεται υπόψη και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας και η διάθεση του μετόχου να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση με δικά του κεφάλαια. Μετά την υποβολή των στοιχείων, ακολουθεί μια συγκεκριμένη επιστολογραφία μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, η οποία ορίζεται από τον κώδικα δεοντολογίας και εντός 6 μηνών πρέπει να υπάρξει συμφωνία για τη ρύθμιση του δανείου. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Ζεστάθηκε η αγορά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Ικανοποίηση σε καταστηματάρχες και επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης. Να εξαιρεθούν τα πρατήρια από τυχόν επιβολή φόρου στις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζών, ζητάμε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Σε σχετική της ανακοίνωση, μάλιστα, η ΠΟΠΕΚ επισημαίνει ότι το 65% του τζίρου στα καύσιμα είναι ήδη φόροι. Να εξαιρεθούν τα πρατήρια από τυχόν επιβολή φόρου στις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζών, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, επισημαίνοντας ότι το 65% του τζίρου στα καύσιμα είναι φόροι. Επίσης, αναφέρει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη τους ότι τα περιθώρια μεικτού κέρδους του κλάδους κινούνται μεταξύ 3 έως 5% περίπου. Ούτως ή άλλως το μέτρο είναι απαράδεκτο για όλες τις περιπτώσεις, όμως στη δική μας περίπτωση που το 70% είναι λεφτά τα οποία μαζεύουμε για το ίδιο το κράτος, για το Υπουργείο Οικονομικών, όταν μας φορολογεί τις συναλλαγές αυτές, είναι απαράδεκτο. Το 70% πηγαίνει σε αυτούς. Αυτό μας φορολογεί. Έπειτα έχουμε τις κρατήσεις των καρτών. Έχουμε τις κρατήσεις αυτές των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση δεν αξίζει πλέον να δουλεύουμε. Γι' αυτό λέμε και ότι η αντίδρασή μας είναι ανάλογη, έτσι. Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Βαγγέλης Κότσος, οι κρατήσεις είναι πολύ μεγάλες από τις τράπεζες και πρέπει να γίνει κάτι σχετικά και με τη χρήση καρτών από τους καταναλωτές στα πρατήρια. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ένας λογαριασμός ακατάσχετος που θα είναι ο λογαριασμός των καρτών. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πάνω από τους μισούς επαγγελματίες έχουν πρόβλημα με τις καταθέσεις και σε κάθε περίπτωση όταν δεν μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να κινήσει τα λεφτά αυτά πάλι για εμπορευματικούς λόγους, καταλαβαίνετε ότι θα κλείσει αυτό το μαγάζι ή δεν θα πρέπει να έχει κάρτα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένας ακατάσχετος λογαριασμός, οι κρατήσεις να μειωθούν και σε καμία περίπτωση να μην ισχύσει για μας η φορολόγηση των συναλλαγών. Η ΠΟΠΕΚ καλεί τέλος το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων, προκειμένου να εξασφαλιστούν έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ικανοποιητικός είναι ο απολογισμός που αφήνει πίσω της η εορταστική περίοδος που εκπνέει, καθώς το σύνολό τους οι έμποροι και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που κινήθηκε η αγορά τόσο τις ημέρες των Χριστουγέννων όσο και της Πρωτοχρονιάς. Οι έμποροι από την πλευρά τους ελπίζουν πλέον σε ακόμη καλύτερες ημέρες τις χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Ικανοποιημένοι έμειναν οι έμποροι από την κίνηση τις εορταστικές ημέρες, καθώς ο κόσμος κατέβηκε, ψώνισε και στήριξε τα τοπικά καταστήματα. Όπως λένε, περίμεναν ότι η κίνηση θα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα, γεγονός που σκόρπισε χαμόγελα και αισιοδοξία για το μέλλον. Καλά. Απλά καλά. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πρώτη φορά κάναμε κάποιες γενναίες προσφορές. Ευτυχώς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Δεν σου κρύβω ότι περιμέναμε τα πράγματα να είναι χειρότερα, αλλά τελικά, να το πω λίγο πιο απλά, η αγορά κρατήθηκε. Παραδοσιακά την πρώτη εβδομάδα του κόσμου δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στα καταστήματα. Όλος ο κόσμος περιμένει τις εκπτώσεις που ξεκινούν στις 11 Ιανουαρίου, γεγονός που κάνει τους εμπόρους να αισιοδοξούν ότι τα καταστήματά τους θα κινηθούν και πάλι και οι τζίροι θα ανέβουν. Παραδοσιακά τις τελευταίες μέρες επισκέφτηκε ο καταναλωτής την αγορά, έγιναν τα απαραίτητα ψώνια. Στήριξε την τοπική αγορά ο καταναλωτής και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν οι εκπτώσεις που ξεκινάνε στις 11 του μήνα, 11 Ιανουαρίου. Υπάρχουν εμπορεύματα. Η αγορά του Ηρακλείου είναι μια πάρα πολύ δυνατή αγορά και έχει αρκετά εμπορεύματα πρώτης ποιότητας. Επειδή ήταν σχετικά
δεν ήταν όσο αυξημένη η κίνηση την περίοδο των εορτών. Νομίζω ότι θα γίνουν και σημαντικές εκπτώσεις και ο καταναλωτής θα μπορέσει να υποφεληθεί από τις νέες τιμές. Συμβολική κατάληψη πραγματοποίησε το πρωί ομάδα νέων αγροτών διαμαρτυρώμενη για το γεγονός πως το σύστημα πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων πετάει έξω πολλούς από τους αγρότες. Η κινητοποίηση έγινε έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ηράκλειο. Σε συμβολική κατάληψη των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ηράκλειο προχώρησαν σήμερα νέοι αγρότες του 2009, καθώς όπως λένε έχουν αδικηθεί από την κατανομή των δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα τα οποία τους δόθηκαν είναι τέτοια τα οποία δεν τους αφήνουν να καλλιεργήσουν τη γη τους, επισημαίνουν. Πρέπει να μας εξομοιώσουν με τις νέες αγρότες του 2014. Το έχουμε στείλει στην Αθήνα. Μας έχουν ρίξει ένα φαύλο κύκλο εδώ και 5 χρόνια νέοι αγρότες με συμβάσεις υπογεγραμμένες, χωρίς να παίρνουμε επιδότηση καθόλου. Περιμέναμε όλοι να μας δώσουν δικαιώματα το 2014 και μας επετάξανε πάλι έξω. Είναι θέμα επιβίωσης για μας και δεν μπορούμε, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, δεν μπορούμε πιο να περιμένουμε από κανένα. Όπως έχουμε αδικηθεί από το 2009 και το 2014 ευρώ και το 2009, μας εβάλανε δικαιώματα 1.200 ευρώ, ενιαία ενίσχυση. Εδώ 5 χρόνια ζητάμε αναδρομικά να έρθουν τα λεφτά, τέλος πάντων, αυτά που ετούμαστε και αυτά που δικαιούμαστε με βάση τα πρόβατα και γενικά ό,τι κάναμε. Όπως λένε οι νέοι αγρότες, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός είναι ενήμερος για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, όμως ακόμα δεν έχουν δει λύση. Αυτό που ζητούν είναι άμεσα να γίνει μια ανακατανομή των δικαιωμάτων προκειμένου και οι ίδιοι να καταφέρουν να μείνουν στα χωράφια τους και να μην μείνουν άνεργοι. Έχει ενημερωθεί ο κύριος Αποστόλου τώρα πάνω από 10 φορές ότι υπάρχει αυτή η αδικία. Μας λέει έχετε δίκιο. Δεν μας φτάνει αυτό. Εφόσον το ξέρει, πρέπει να δώσει λύσεις. Πότε θα τις δώσει τις λύσεις? Ανθρώπους λοιπόν αυτούς τους κατέστρεψαν τελείως. Οι ανθρώποι αυτοί σήμερα, αυτοί που έχουν ζωικό κεφάλαιο, δεν έχουν να αγοράσουν σήμερα τροφές για να ταΐσουν τα πρόβατά τους. Και αυτοί που είναι στη φυτική δεν έχουν λοιπάσματα και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τις περιουσίες τους. Κατέστρεψαν λοιπόν αυτή τη στιγμή όλους τους νέους αγρότες. Για να φανταστείτε, στην Κρήτη είναι περίπου 4.000 άτομα, νέοι αγρότες, κατεστραμμένοι πλήρως, με επιδότηση η οποία, για να καταλάβετε, για να πει στο νόημα ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, παίρνει 1.000 ευρώ και δίνει πολλές φορές πάνω από 1.000 ευρώ ΕΛΓΑ, δηλαδή σημαίνει ότι δεν παίρνει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε σε άλλη δουλειά, έχουν υπογράψει συμβάσεις οι οποίες δεν μπορούν να φύγουν από εκεί πέρα, τους καταστρέψαν τελείως. Κρίσιμα χαρακτηρίζονται τα επόμενα 24 ώρα για το 10χρονο αγόρι από τον Άγιο Νικόλαο, που υπέστη σοβαρά εγκάβματα όταν προσπάθησε να ανάψει τη σόμπα στο σπίτι του, χρησιμοποιώντας κατά λάθος βενζίνη, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Το αγόρι νοσηλεύεται από προχθές στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία, με τους γιατρούς να παρακολουθούν εντατικά την εξέλιξη της υγείας του και την οικογένειά του να περνά ώρες αγωνίας. Για το θέμα θα μας ενημερώσει αμέσως τηλεφωνικά ο συνάδελφος Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Βίγη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, Βίγη, τη δικιά τους αγωνία ζουν οι γονείς του 10χρονου αγοριού από το χωριό Κρούσα του Αγίου Νικολάου, όπου έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας περιμένουν μια καλή είδηση από τους γιατρούς. Μια είδηση η οποία όμως δεν μπορεί να έρθει πριν περάσουν ακόμα 2-24 ώρα. Τουλάχιστον αυτό ενημέρωσαν τους γονείς του μικρού παιδιού οι θεράποντες ιατροί του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Καθώς ακόμα η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ακόμα οι γιατροί δεν μπορούν να πούν στους γονείς ότι το μικρό αγόρι ξέφυγε τον κίνδυνο. Όπως είπες και εσύ, Βίγη, το αγοράκι τραυματίστηκε το Σάββατο το πρωί όταν επιχείρησε να ανάψει τη σόμπα. Έκανε λάθος, αντί να χρησιμοποιήσει πετρέλαιο έβαλε βενζίνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη, να υπάρξει ανάπτυξη και να υπάρξει με έντονη φλόγα. Άρπαξαν τα ρούχα του, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο αλλά και στο υπόλοιπο κεφάλι. Σοβαρά εγκάβματα τρίτου βαθμού. Αμέσως το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου το μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πέζδων. Οι γιατροί έκριναν ότι λόγω των εγκαυμάτων δεν μπορεί να νοσηλευτεί η συγκεκριμένη μονάδα και έτσι γνώθηκε μια ολόκληρη αρρωγή έφυρα ώστε να φτάσει το παιδί
αργά το απόγευμα της, του Σαββάτου στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, κρίσιμες λοιπόν οι επόμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσω, Χαρή Λεοντάκη. Καλό σου βράδυ. Εμείς να μείνουμε στη δυσάρεστη όψη της επικαιρότητας, καθώς δραματικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των δύο αντρών που εξαφανίστηκαν τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς στην Αιτωλό Ακαρνανία. Νωρίς το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της γιγαντίας επιχείρησης εντοπισμού τους, βρέθηκε τελικά το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τη νύχτα της Παρασκευής, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν και τα δύο πτώματα των άτυχων ανδρών. Νεκροί βρέθηκαν οι δύο άντρες που αγνοούνταν στο Μεσολόγγι από τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Μετά από 3-24 ώρα ερευνών, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένα μαύρο Ιωταχή μάρκα στο Ιωτα Κορόλα εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας σε κανάλι επαρχιακής οδού στην περιοχή Κατοχή Μεσολογγίου. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν νεκροί δύο φίλοι, ο Βασίλης Γκρατσάνης και ο Ιωάννης Κορδόσης, ηλικίας 35 και 40 ετών. Εκεί πέρα που είναι μια άσπρη κλούβα, σταμάτησε ένα αγροτικό. Εκεί γύρισε ο άνθρωπος, κοίταξε προς τα δω και είδε τις ρόδες. Μας φώναξε εμάς από εδώ. Πεταχτήκαμε όλοι εδώ από το μαγαζί, βγήκαμε έξω και ήρθαμε εδώ στην άκρη. Το είδαμε το αυτοκίνητο. Εγώ πήρα ένα τηλέφωνο, το πήγε στην αστυνομία. Και μετά από λίγο κατέφθασαν ο κόσμος. Ήταν δύσκολο να εντοπιστεί αυτό το σημείο. Αν τα πήγαινε στην άκρη, στον δρόμο δεν το έβλεπες. Πρέπει να πας τελείως άκρη στο αυλάκι για να μπορέσεις να το διευκρινίσεις. Δεν είναι όμως απόμερο. Όχι, δεν είναι απόμερο. Λόγω που ήταν Σαββατοκύριακο, ήταν κλειστά κάποια μαγαζιά. Λογικά, αν δεν άνοιγε το μαγαζί σήμερα, ίσως να μην το βρίσκαμε. Το μοιραίο αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη τη πορεία του κάτω από άγνωστες συνθήκες και ενώ κινούνταν σε ευθεία, βρέθηκε λίγα μέτρα από τον επαρχιακό δρόμο Κατοχής Αιτωλικού, σε σημείο που ήταν ορατό από τους διερχόμενους οδηγούς. Έπρεπε. ΜΑΚ, ΚΑΜ, δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς οι διασώστες, να ακολουθήσουν τη διαδρομή και να ψάξουν δεξιά και αριστερά γιατί υπάρχουν αυλάκια. Χωρίς νερό, επιμένω. Γιατί έχει να βρέξει 1,5 μήνα εδώ. Προχθές έβρεξε. Λοιπόν, τώρα τι έγινε και δεν βρήκανε το σημείο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει εκτροπή στα χόρτα δεξιά, αριστερά, όπως πάμε για την Κατοχή. Φαίνεται ότι υπάρχει εκτροπή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι δύο άνδρες διασκέδαζαν σε μπαρ στην περιοχή του Πενταλόφου και λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας καταστήματος να φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Το τελευταίο στίγμα που είχαν καταγράψει οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ήταν στις 5:10 το πρωί της πρωτοχρονιάς στο Νεοχώρι. Έκτοτε για τον εντοπισμό τους οργανώθηκε ευρεία επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ακαρνίας και Αχαΐας, πυροσβεστών, ανδρών της ΕΜΑΚ και εθελοντικών ομάδων διάσωσης. Τεράστια αμέλεια και των χωριανών και η δικιά μου, παρόλο που δεν είμαι από εδώ. Να οργανώσουμε δύο ομάδες, να ψάξουμε κι εμείς, αλλά ίσως η ασφάλεια να μην επιτρέπει τέτοιου είδους ενέργειες. Οι σωροί των δύο νεαρών μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αναμένεται να δείξει τα αίτια που τους οδήγησαν στο θάνατο. Μέχρι στιγμής η ιατροδικαστική εξέταση έχει δείξει ότι ο θάνατος του ενός άνδρα οφείλεται σε πνιγμό. Αλλάζουμε θέμα, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να φωτίσουν περισσότερο την υπόθεση με το πτώμα που εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες στην παραλία του Καβρού. Η ταυτότητα του θύματος εξακολουθεί ωστόσο να παραμένει άγνωστη και το μυστήριο συνεχίζεται παρά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Παραμένει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση εντοπισμού του πτώματος ενός άντρα ανήμερα της πρωτοχρονιάς στη θαλάσσια περιοχή του Καβρού, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε από τον ιατροδικαστή Αντώνη Παπαδομανολάκη δεν έριξε φως στην υπόθεση. Όσον αφορά στην ταυτοποίηση, τι κάναμε, καταγράψαμε καταρχήν τα ρούχα που φορούσε, ετικέτες, μάρκες, μεγέθη και παπούτσια και τα πάντα, έτσι. Μετά φτιάξαμε το οδοντόγραμμα που έχει σχέση με παρουσία ή απουσία κάποιων οδοντιών και τι εργασίες μπορεί να έχουν γίνει σε αυτά. Μετά πήραμε ένα τεμάχιο από μοιραίο οστό το οποίο θα αποσταλεί σήμερα κιόλας στην Αθήνα, σε εργαστήρια για ανείχνευση γεννητικού υλικού DNA για την ταυτοποίηση, μαζί με αίμα από ενδιαφερόμενο άτομο, υποτιθέμενη μητέρα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το πτώμα αφορά άντρα λευκό που έμεινε στο νερό από 2 εβδομάδες έως 1 μήνα. Με ενδιαφέρον αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η διασταύρωση του DNA του άντρα με άτομα που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα. Ενδεχομένως να υπάρχει και κάποια υπόθεση εξαφάνισης μέσα στη του δικαστά. Όλα εξετάζονται. Ναι, υπάρχει. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από οικείους, πιθανούς οικείους στο Ρέθινο. Mm-hmm. Έτσι έχει εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον, όμως δεν
τα χαρακτηριστικά είναι τόσο αλλοιωμένα που δεν δύναται να γίνει αναγνώριση τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου δεν προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, ο κ. Παπαδομανολάκης ξεκαθάρισε ότι δεν βρέθηκαν σημάδια από μαχαίρι, πυροβολισμό ή στραγγαλισμό. Δεν είχαμε καμία κάκωση. Mm-hmm. Δηλαδή, αποκλείουμε πυροβολισμό, αποκλείουμε μαχαίρωμα, αποκλείουμε στραγγαλισμό. Όπως και δεν είχαμε και στα ανεπομείναντα όργανα, γιατί τα περισσότερα είχαν υποστεί εκτεταμένες ειδικές αλλοιώσεις. Στην καρδιά που αντέχει συνήθως αρκετό διάστημα, δεν είχαμε ευρήματα που να δικαιολογούν ευνίδιο θάνατο, παθολογικό δηλαδή. Το πτώμα του άντρα εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής. Ήταν με τρίο αναστήματος, εύσωμος και έφερε μαύρο παντελόνι, κοντομάνικη μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Με καλό καιρό θα γιορτάσουμε φέτος τα Θεοφάνεια στην Κρήτη. Από πότε χαλάει και πάλι ο καιρός στο νησί? Τραγωδία χθες στα Περβολάκια Κισάμου. Ένας άνδρας 40 ετών αλβανικής υπηκότητας έχασε τη ζωή του όταν το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε αγροτική τοποθεσία του χωριού. Ένα τραγικό ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα στα Περβολάκια Κισάμου, όταν τρακτέρ καταπλάκωσε 40χρονο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία Κισάμου για τον απεκλωβισμό του άτυχου άντρα. Εχθές και περί ώρα 6 το απόγευμα, η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Περβολάκια Κισάμου. Αμέσως μετέβη ένα όχημα με δύο άντρες. Στον τόπο του συμβάντος υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο κάτω από τρακτέρ. Η έξοδος με τη βοήθεια αναψυκτικού μηχανήματος απεγκλώβησε τον άτυχο άντρα, το οποίο παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άντρας ήταν εργάτης αλβανικής υπηκότητας. Την ίδια ώρα εφίσταται η προσοχή όλων όσων οδηγούν αγροτικά μηχανήματα και ιδίως στις μέρες που έχει κακοκαιρία και το έδαφος είναι σαθρό. Καλό θα είναι οι αγρότες αυτές τις μέρες που έχει έντονη βροχόπτωση να προσέχουν ιδιαίτερα, διότι το έδαφος είναι σαθρό και υποχωρεί και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Αλλάζουμε κλίμα με γενικά καλό καιρό και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα γιορταστούν τα φετινά Θεοφάνεια στην Κρήτη. Οι ειδικοί αναμένουν νέα επιδείνωση από την ερχόμενη Πέμπτη. Μετά το τσουχτερό κρύο της πρωτοχρονιάς, το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες στην Κρήτη αλλάζει. Όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, από αύριο στο νησί θα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Πιο συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη αναμένεται να εμφανιστούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική Κρήτη και στα νότια, ανέμους ισχυρούς έως πολύ ισχυρούς από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι και θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, μιας και η έντασή τους θα φτάνει και στις περιοχές της Κρήτης στα 5 με 6 μποφόρ, κατά τόπου στα δυτικά των Χανίων έως και 7 μποφόρ, ενώ στα πελάγη η ένταση των ανέμων θα είναι στα 6 με 7, κατά τόπους στο κεντρικό Αιγαίο έως και 8 μποφόρ. Πάντως εκτιμάται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία για να προκύψει απαγόρευση στον απόπλητο πλοίων. Η θερμοκρασία για την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει αρκετά υψηλές τιμές, με την ελάχιστη να ξεκινάει κοντά στους 12 βαθμούς Κελσίου και τη μέγιστη να πλησιάζει προς τους 19, ίσως σε κάποιες περιοχές και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Με καλές καιρικές συνθήκες θα γιορταστούν τα Θεοφάνεια στην Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται σε πολλές περιοχές την Τετάρτη να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα έχουν μικρές εντάσεις στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Για την ημέρα των Θεοφανίων, την Τετάρτη, αναμένεται ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι πάρα πολύ καλές γενικά. Ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες αραιές υψηλές νεφώσεις, οι οποίες αργότερα μπορεί να πυκνώσουν, αλλά φυσικά δεν εγκυμονούν καμία ανησυχία για περαιτέρω φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι γενικά από νότιες διευθύνσεις, με την έντασή τους όμως να είναι στα 2 με 3 τοπικά έως και 4 μποφόρ, με εξαίρεση όμως κάποιες περιοχές ανατολικά των Χανίων προς το Ρέθυμνο και ανατολικότερα του Ηρακλείου, καθώς επίσης και στα δυτικά προς την περιοχή της Κισάμου, όπου η έντασή τους εκεί μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει ιδιαίτερα υψηλές τιμές, μιας και η ελάχιστη θα ξεκινήσει το πρωί στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ και η μέγιστη σε
πολλές περιοχές του νησιού και ιδιαίτερα στα βόρεια αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την 5η-7η Ιανουαρίου, οπότε αναμένονται βροχές κατά τόπους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Η έλευση πλέον του βαρομετρικού χαμηλού θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει και πάλι καιρικές συνθήκες με νεφώσεις, βροχές και μάλιστα δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να δούμε και μία ένταση γενικά των φαινομένων προς τις μεσημβρινές ώρες της 5ης κυρίως, ενώ οι άνεμοι διατηρούνται γενικά από δυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει στα 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή αλλά λίγο αισθητή πτώση. Σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, η διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες οφείλεται στην κίνηση μιας θερμής μάζας στην ανώτερη ατμόσφαιρα από τα νοτιοδυτικά, η οποία θα επηρεάσει περισσότερο την Κρήτη, επισημένοντας πως η μεταβολή αυτή είναι απόλυτα φυσιολογική για να επιτευχθεί η θερμική ισορροπία της ατμόσφαιρας. Στον προβλήτα του λιμανιού της Κισάμου προσέκρουσε χθες το απόγευμα το επιβατηγό χηματαγωγό πλοίου Βιτσέντζος Κορνάρος. Το ναυτικό ατύχημα έγινε κατά τη διαδικασία απόπουλου του πλοίου εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Δεν ταξίδεψαν τελικά οι συνολικά 16 επιβάτες του επιβατηγού χηματαγωγού Βιτσέντζος Κορνάρος με προορισμό τα Κύθυρα, καθώς κατά τη διάρκεια απόπλου και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού της Κισάμου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγμα το οποίο δεν επέτρεπε την εκτέλεση του δρομολογίου. Το πλοίο απέπλευσε γύρω στις 5 το απόγευμα με προορισμό τα Αντικύθυρα, τα Κύθυρα και τον Πειραιά. Ωστόσο, το ατύχημα λόγω των δυνατών ανέμων το γύρισαν και πάλι πίσω. Το επιβατηγό χηματαγωγό Βιτσέντζος Κορνάρος αναμένεται να αποπλέψει για τον προορισμό του όταν αποκατασταθεί η ζημιά και δοθεί η επίσημη άδεια από το λιμεναρχείο. Από νωρίς το πρωί, ειδικό συνεργείο από τον Πειραιά έφτασε στην Κίσαμο και ξεκίνησε όλες τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου το πλοίο να καταστεί έτοιμο και να καταπλέψει στον Πειραιά όπου και θα αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά. Μάλιστα, το μεσημέρι η ΛΑΝΕΜΕ ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως αποκαταστάθηκε η ζημιά και το πλοίο θα εκτελέσει κανονικά το δρομολόγιο του. Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά την προσωρινή αποκατάσταση της ζημίας και το έλεγχο από τον παρακολουθούντα το πλοίο Νιογνώμονα Ρίνα, το επιβατηγό χηματαγωγό Βιτσέντζος Κορνάρος θα εκτελέσει το δρομολόγιο της Κυριακής 3 πρώτου 2016 ως ακολούθως. Δευτέρα 4 πρώτου, Κίσαμος αναχώρηση 5 η ώρα. Αντικύθυρα άφηξη 7 και 4, αναχώρηση 7 και μισή. Κύθυρα άφηξη 9 και μισή, αναχώρηση 9 και 50. Πειραιάς άφηξη 6 το πρωί της 3ης 5 του μήνα. Ακολούθως το πλοίο θα μεταβεί στο λιμένα Δραπετσόνας προς οριστική αποκατάσταση των ζημιών. Για τη συνέχιση των δρομολογίων του πλοίου θα ενημερώσουμε με νεότερο δελτίο τύπου. Χαμόγελα και δώρα προσέφεραν οι παίκτες του Πλατανιά στα παιδιά προνοιακών ιδρυμάτων της πόλης. Οι αθλητές της Χανιώτικης ΠΑΕ επισκέφθηκαν δομές των Χανίων ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά. Δώρα και χαρά μοίρασαν σε παιδιά από ιδρύματα της πόλης των Χανίων ο Πλατανιάς και ο μεγάλος του χορηγός, η εταιρεία Στίχημαν, αποδεικνύοντας το κοινωνικό τους πρόσωπο. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας μαζί με εκπροσώπους του μεγάλου χορηγού επισκέφθηκαν αρχικά τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, όπου μοίρασαν δώρα, ενώ η Στίχημαν ενίσχυσε και οικονομικά με ένα σημαντικό ποσό τη σπουδαία δράση του Συλλόγου. Είναι υποχρέωσή μας, αλλά και νομίζω ζητάμε εμείς μαζί με τον Πλατανιά που συνεργαζόμαστε χορηγικά και είναι μια ομάδα την οποία στηρίζουμε και θέλουμε να προοδεύσει και να πετύχει στους στόχους της, να επιστρέφουμε στην κοινωνία έργο. Να επιστρέφουμε χαρά στα παιδιά εδώ στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Η παρουσία των παικτών του Πλατανιά και τα δώρα που μοίρασαν στα παιδιά ήταν μια ξεχωριστή χαρά για τα παιδιά. Νομίζω ότι θα είναι μια μέρα που ελπίζουμε ότι θα τη θυμώνται. Εμείς θα δώσουμε και μια οικονομική βοήθεια στο κέντρο έτσι ώστε να μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του στα μέτρα των δυνατοτήτων μας. Πιστεύουμε ότι αυτές οι ενέργειες είναι όχι απαραίτητες, είναι μέσα στα πλαίσια της δικής μας δραστηριότητας. Το ποδόσφαιρο ζητάει την υποστήριξη της κοινωνίας και πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία προσφορά, χαρά και οικονομική ενίσχυση και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Πλατανιά που μας επισκέφθηκε σήμερα, όπως επίσης και το χορηγό του Πλατανιάν Στίχημαν. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες ενέργειες, κυρίως για τα παιδάκια μας που χαίρονται και δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να έχουν τέτοιου είδους, ας πούμε, σημαντικές επισκέψεις.
Και γιατί οποιαδήποτε στήριξη, είτε είναι οικονομική είτε είναι το οτιδήποτε άλλο, είναι για μας πάρα πολύ σημαντική. Εκ μέρους της Πλατανιά, το παρόν έδωσαν ο Γενικός Διευθυντής ΠΑΕ Φάνης Ξενταβελώνης, ο Τεχνικός Διευθυντής Γιάννης Βλάχος, τα μέλη του τεχνικού team Παναγιώτης Γκουτσίδης και Κώστας Παγανιάς και πολλοί ποδοσφαιριστές. Σε συνεργασία λοιπόν ΠΑΕ και το στοίχημαν, νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες τις οποίες αυτά τα παιδιά περνάνε κάποιες ώρες της καθημερινότητάς τους, να ελαφρύνουμε λίγο τις δυσκολίες που έχουν και σίγουρα, ξαναλέω, να παραδειγματιστούμε κυρίως από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια καθημερινά εδώ. Εγώ έχω να πω ότι αυτά τα παιδιά είναι άγγελοι ανάμεσά μας, πραγματικοί άγγελοι, και έχουν κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό έχω να πω. Και να προβληματιζόμαστε. Για μας που είμαστε άρτοι, τα έχουμε όλα και τα έχουμε κάνει μπάχαλο στη ζωή μας. Τους ευχαριστούμε πολύ που πήραμε δύναμη. Εύχομαι ο Θεός να τους δίνει δύναμη. Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Αντιδήμαρχος Χανίων Μανώλης Κεμεσίδης τόνισε την ανάγκη ώστε να επισθεθούν οι διαδικασίες προκειμένου το ΚΙΦΑΜΕΑ να μεταφερθεί σε νέο χώρο, ο οποίος μάλιστα υπάρχει, αλλά ακόμα είναι υποκατασκευή. Η πληροφορία που έχω από την πρόεδρο, από την κυρία Βελεγράκη, είναι ότι υπάρχει μια μελέτη. Και πιστεύω ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή θα μας στείλει με mail τη μελέτη και θα συνεργαστούμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη να προσπαθήσουμε όσο πιο σύντομα, μόλις ανοίξει η πρόσκληση, να τελειώσει αυτό το κτίριο, να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ και να τελειώσει, γιατί πρέπει να φύγει από εδώ πέρα αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που είναι εδώ πέρα και να πάει εκεί. Δεν είναι πολύ το ποσό, είναι περίπου 400-500 χιλιάδες και με την έκπληξη θα πάει 300, και αφού το κτίριο είναι μίσο τελειωμένο, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία και αφού έχουν μελέτη θα βοηθήσουμε, ξανατονίζω, όλοι οι φορείς, ο Δήμος, η Αντιπεριφέρεια, να μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα και να φύγει όσο πιο σύντομα μπορεί από εδώ πέρα αυτή η δομή. Λίγο αργότερα επισκέφθηκαν το κέντρο παιδικής Μέριμνας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στους παίκτες της ομάδας, αλλά και να παίξουν μαζί τους, εγκαινιάζοντας μάλιστα τα δώρα που τους πρόσφεραν. Μακάρι να μην υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και να μην χρειαζόταν να βοηθάει η Πλατανιάς, ο μεγάλος χορηγός μας, η Στίχημαν, και να ήταν ένας κόσμος ιδεατός και να μην υπήρχαν τα προβλήματα. Δυστυχώς όμως ζούμε σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Και η ΠΑΕ Πλατανιάς διαχρονικά νομίζω ότι στέκεται αρρωγός αυτές τις προσπάθειες και προσπαθεί όσο το δυνατόν με τα λίγα μέσα που διαθέτει και αυτή να βοηθήσει σε κάποιες εθελοντικές προσπάθειες, γιατί δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν δεν το κάνουν. Ήρθαμε εδώ να δώσουμε λίγο χαρά στα παιδιά, να δούμε τα πραγματικά τους προβλήματα και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ρεαλιστικά. Υποχρέωση της Στίχημαν είναι να ανταποδώσει στην κοινωνία μέρος της εμπιστοσύνης της και αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να ευχηθώ κουράγιο, δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που επιτελούν τεράστιο έργο. Νιώθουν πολύ ωραία τα παιδιά, τα βλέπουμε, παίζουν μαζί μας. Περνάνε έτσι λίγη ώρα ευχάριστα, ξεφεύγουν λίγο και βλέπουν παραπάνω παιχνίδι. Σίγουρα για αυτά τα παιδιά είναι πολύ καλό, τους δίνουμε μεγάλη χαρά και είναι επίσης καλό για την ομάδα, που δίνει χαρά σε αυτά τα παιδιά και είναι έτσι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Γενικός Διευθύντης της ΠΑΕ Πλατανιάς, Φάνης Ξενταβελώνης, χάρισε στον προϊστάμενο του Ιδρύματος, Μιχάλη Κονταξάκη, μια φανέλα του Πλατανιά υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες της ομάδας. Ενώ οι εκπρόσωποι της Στίχημαν πρόσφεραν επίσης ένα χρηματικό ποσό για την ενίσχυση του κέντρου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.